Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τετάρτη 18 Αυγούστου ξεκινά και απόψε το ανατρεπτικό δελτίο με πρώτο θέμα τις δραματικές εξελίξεις στα Βίλια, όπου ο οικισμός πιθανόν από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό να χρειαστεί να εκενωθεί, διότι οι φλόγες έχουν πλησιάσει απειλητικά. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες, εφιαλτικές οι διαστάσεις. Να πω γρήγορα την καλησπέρα μου στον Άρη Σπίνο, με τον οποίο θα δούμε μαζί απόψε εξελίξεις, για να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Καλησπέρα, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαβέλη. Για να μας δώσετε καταρχάς την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη έξω από το χωριό των Βιλίων το απόγευμα. Δεν υπήρξε εκένωση. Όπως ξέρετε, η εκένωση γίνεται με εισήγηση της ηγεσίας του περιοριστικού σώματος. Υπήρξαν σημαντικές επίγειες δυνάμεις για να προστατευτούν τα Βίλια και από πολλούς πυροσβέστες. Και οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτό επιτεύχθηκε. Υπάρχει όμως ένα μέτωπο το οποίο αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση του Κιθερώνα, και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, αυτό είναι και το σημαντικότερο, πέραν το ότι στα 20 χιλιόμετρα περίπου που είναι το πύρινο μέτωπο υπάρχουν και κάποιες αναζωπηρώσεις, οι οποίες προφανώς όλο το βράδυ θα βρίσκονται σε μία ετοιμότητα και γρήγορση άπαντες. Μάλιστα. Άρα είστε σε ετοιμότητα στην περιοχή, ο οικισμός δεν κινδυνεύει, λέτε, αυτή τη στιγμή, ή πάντα υπάρχει επιφυλακή, είστε σε επιφυλακή αν χρειαστεί? Προφανώς υπάρχει επιφυλακή. Αν θέλετε, εμείς είμαστε από εκείνες που θεωρούσαμε το απόγευμα τουλάχιστον ότι ενδεχομένως προληπτικά θα έπρεπε να υπήρξε η εκένωση. Αυτοί που αποφασίζουν βάσει των κανονισμών είναι, και προφανώς έχουν και τη στρατηγική στο επίπεδο της κατάσβεσης, το πυροσβεστικό σώμα. Εκεί συνυπογράφει, επειδή είναι μια φωτιά σύμφωνα με τον νόμο, ο αρμόδιος δήμαρχος, ο κ. Στάθης, ο δήμαρχος της Μάντρας, που βρίσκεται και διοικητικά τα Βίλια. Και προφανώς αυτό δεν επιτεύχθηκε, διότι ακριβώς δεν δόθηκε τέτοια εισήγηση από την προσβεστική. Σε συνομιλία που είχε και με τον αρχηγό του προσβεστικού σώματος, αλλά και τον αντικάρχη, τον κύριο Πετρούτσο, θεώρησαν ότι δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει τέτοια εκένωση. Άρα, κύριε Πατούλη, καταλαβαίνω ότι εσείς προτείνατε να υπάρξει η εκένωση. Μέσα από την εμπειρία, αν θέλετε, χωρίς να έχουμε προφανώς τη νομική διαδικασία να κάνουμε κάτι. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Πατούλη. Το έχετε δει κι εσείς, το ακούτε, το εισπράτετε. Με αφορμή και αυτή την πυρκαγιά εδώ στα Βίλια, υπάρχουν διαμαρτυρίες έως και καταγγελίες από κατοίκους ότι δεν υπήρξε ιδέουσα προετοιμασία, ιδέουσα εγρήγορση. Υπάρχουν ευθύνες, δεν υπήρχαν, ακούσαμε να λένε, τα αναγκαία πτυτικά μέσα, δεν υπήρχε άνεμος. Γενικότερα, θέλω να βάλω γενικότερα το ερώτημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια τεράστια καταστροφή στην Αττική. Τεράστια καταστροφή. Μέχρι όπως στιγμής... και στην Εύβοια, όπως και σε άλλες περιοχές. Ναι. Εγώ μιλώ για την περιφέρεια Αττικής, γιατί είναι ο τομέας αρμοδιότητός σας. Αυτό εξ αντικειμένου δεν δημιουργεί ζήτημα ευθυνών? Κοιτάξτε, εάν μιλάμε ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός μας, αυτές απορρέουν προφανώς από αυτό το οποίο έχει ψηφίσει η εκάστοτε νομοθετική εξουσία για το τι κράτος θέλουμε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το κράτος που θέλουμε είναι ένα υδροκέφαλο κεντρικό κράτος, δηλαδή με την έννοια του ότι οι όποιες διαδικασίες γίνονται μέσα από ένα κεντρικό τομέα, μάλιστα βγήκε και αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μέχρι τότε ήταν Γενική Γραμματεία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και από την άλλη πλευρά αυτοί οι οποίοι κάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι το πυροσβεστικό σώμα
και από εκεί και πέρα υπάρχουν και συνεπικουρίες της στρατηγικής και της προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχα, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Θέλω όμως να εστιάσω στο πρακτικό ζήτημα. Εσείς είστε και παλαιός και έμπειρος πολιτικός. Τον κόσμο αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει. Αυτοδιοικητικός 24 χρόνια. Ναι, ναι. Στο δημόσιο βίο. Τον κόσμο αυτή τη στιγμή και δι' των περιοχών που πλήττονται δεν τον ενδιαφέρουν ούτε η σύγχυση αρμοδιοτήτων ούτε οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Τον ενδιαφέρει αυτό που βλέπει. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αντί να γίνεται αυτή η προσπάθεια να πετάει μία πλευρά τον μπαλάκι των ευθυνών στην άλλη, πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις, έπρεπε να έχουν παραιτηθεί κάποιοι, έπρεπε κάποιοι από πολιτική ευθυξία. Δεν ξέρω κανέναν, για να είμαι ειλικρινής, να έχουν αναλάβει την ευθύνη και να έχουν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δεύτερο πληθυντικό, θα πω όμως ότι έπρεπε να έχουν παραιτήσει αυτή τη στιγμή. Κύριε Καψαμπέλη, καταρχάς είναι από τα μόνα σημεία που δεν υπάρχουν αλληλοκαλύψεις. Συγγνώμη, αλλά αλληλοκαλύψεις δεν υπάρχουν. Πού βλέπετε αλληλοκαλύψεις? Αλληλοκαλύψεις, αρμόδιοι να σβήσουν τη φωτιά, λέγεται πυροσβεστικό σώμα. Αρμόδιοι για να μπορέσουν να δημιουργήσουν την πολιτική προστασία, υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο. Εάν μιλάμε για το κομμάτι των δασικών δρόμων ή ναι, των αντιπυρικών δρόμων, προφανώς ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν οι δασάρχες. Δεν μπορεί κανείς να κόψει ούτε ένα δέντρο, κανείς, ναι, στη χώρα μας, στο κράτος μας, εκτός από τους δασάρχες. Προφανώς οι αντιπυρικές ζώνες στα δάση και στα ορεινά γίνεται από τους δασάρχες. Τώρα αν πείτε αν παραιτήθηκε κανείς δασάρχης, δεν το ξέρω. Οι αρμόδιες αρχές δομές των δασαρχών βρίσκονται μέχρι πρότινος στις αποκεντρωμένες αυτοδιοικήσεις, οι οποίες είναι υφιστάμενες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών. Από την άλλη πλευρά, αν μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, ναι, η μεν περιφέρεια ή περιφέρειες, αυτό που κάνουν εκ του νόμου και τίποτα περισσότερο, γιατί θέλουμε το υδροκέφαλο κράτος, όχι την περιφερειακή διακυβέρνηση, και όχι, δεν μιλώ για τη σημερινή κυβέρνηση, πάντα έτσι ήταν στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε είναι να προσφέρονται υδροφόρα οχήματα και σκαπτικά μηχανήματα για να γίνονται αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια της καταστολής και βεβαίως υδροφόρα οχήματα για να μπορούν να βοηθούν την πυρόσβεση των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας. Όσον αφορά τους δήμους, είναι να έχουν καθαρίσει από τα φερτά τους δρόμους, και καθώς επίσης υπάρχουν και η πολιτική προστασία των Δήμων που έχουν κάποιες εθελοντικές ομάδες οι οποίες συνεπικουρούν, μάλιστα, την κατάσταση με τις πυροσβεστικές. Κύριε Πατούλη, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και φημίζεστε για την ευγένεια του πολιτικού σας λόγου, εγώ βλέπω ότι αφήνετε πολύ σοβαρές αιχμές, αλλά τις δίνετε με ευγένεια λόγω του ήθους σας απέναντι στο υδροκέφαλο κράτος και λέτε ότι κατάντησαν την περιφέρεια μόνο να κουβαλάει υδροφόρες. Και λέτε ανίκανη την πολιτική προστασία, λέτε ανίκανη την πυροσβεστική, λέτε ανίκανο το δίδυμο των υπουργών που έπρεπε να τρέξει. Και εγώ σας ρωτώ, τούτη την ώρα, επειδή είστε ο πολιτικός ηγέτης της πρωτεύουσας της πατρίδας μας, τούτη την ώρα είναι ώρα για ευγένειες? Μήπως έπρεπε να έχετε βγει στα κανάλια, να ξεσηκώσετε τον κόσμο, να κουνάτε αυτιά, να πετάξετε τα ρούχα στο δρόμο και να πείτε έχουμε να κάνουμε με ανικάνους, δώστε μου τώρα τις αρμοδιότητες απόψε, γιατί καίγεται ο συμπολίτης μου. Φοβάστε κάτι από κάποιον? Δεν φημίζετε για αυτούς που σας τραβάνε το αυτί και σιωπάτε. Αντίθετα, έχετε δείξει ότι προχωράτε μπροστά. Να ακούσουμε. Ωραία. Κύριε Σπίνο, καταρχάς να σας πω ότι εγώ δεν μίλησα για ανικάνους, εγώ μίλησα ότι θα έπρεπε να υπάρξουν διαχρονικά μια αποκέντρωση του κράτους όπως έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Προφανώς όμως, και το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες, όταν μετέφερε τα δασαρχεία σωστά με πράξη νομοθετικού περιεχομένου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μίλησε για την αποκέντρωση των πολιτικών προστασιών σε 13 περιφερειακές ενότητες. Αυτό μένει να το δούμε, και ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί όσο ικανός και να είναι κάποιος,
δεν μπορεί 70 πυρκαγιές να τις ελέγξει την ίδια στιγμή και αν τύχει και ένα σεισμός και μια πλημμύρα να μπορέσει να κάνει μέσα σε διαφορετικές γεωγραφικές διαδικασίες αυτό που πρέπει. Και ακριβώς αυτό έχουμε κάνει και σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύω ότι και στη χώρα μας αυτό θα συμβεί άμεσα για να μπορέσουν όλα αυτά, γιατί θα σας θυμίσω πριν λίγα χρόνια, κύριε Καψαμπέλη, κύριε Σπινό, άλλες φορές είχε καεί η Πεντέλη. Άλλες φορές είχε καεί το ποικίλο όρος. Είναι διαδικασίες, αν μιλήσουμε για την Αττική. Είναι διαδικασίες στις οποίες έχουμε δει χρόνια και στις οποίες προφανώς και έχουμε δει βέβαια φέτος και πολλές πυρκαγιές σε όλη τη Μεσόγειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό ας με το εξετάσουμε σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα είναι η μέρα της μάχης. Και δεν μπορεί κανείς κύριε Πατούλη, να δημιουργεί, πέραν από αυτό που έχουμε πει διαχρονικά και τα οποία και σήμερα τα λέμε, να τα εκθέτουμε και προφανώς να τα διεκδικούμε. Κύριε Πατούλη, επειδή κύριε Πατούλη κάθε φορά είναι η ώρα της μάχης και όταν τελειώνει η μάχη και σβήνουν οι φωτιές και οι προβολείς των μέσων ενημέρωσης, με βάση και το δικό σας αφήγημα τώρα αυτό που μας περιγράφετε διαχρονικά, δεν αλλάζει τίποτα. Και εγώ από αυτό που μας περιγράφετε επιβεβαιώνω μέσα μου αυτή την εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης. Ότι ενώ καιγόμαστε επί χρόνια και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι πιο καταστροφικές στο αποτέλεσμά τους σε σχέση με το παρελθόν. Πρώτον, δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Δεύτερον, όλοι, συγγνώμη θα το πω, μιλάτε σε μέλλοντα χρόνο, τι θα γίνει και τι πρέπει να γίνει. Και τρίτον, ξαναλέω, δεν έχω δει μέχρι στιγμής, δεν έχει δει ο πολίτης όλο αυτό το διάστημα, μολονότι έπρεπε να έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, τέλος πάντων ύστερα από την ιστορία της Εύβοιας πριν από 5 μέρες, δεν έχει δει κανέναν να έχει την πολιτική ευθυξία από το αξίωμά του και να πει φταίω δε φταίω, παρετούμε. Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω όσον αφορά και επαναλαμβάνω, ζούμε μια διαδικασία υψηλού καύσωνα και αυτή τη στιγμή υπήρξαν πολλές πυρκαγιές πράγματι, τις οποίες κανείς θα κρίνει και μέσα από το αποτέλεσμα θα πρέπει να δώσει τη μάχη του πρωτίστως για να μέσα από αυτό να κριθεί. Από την άλλη πλευρά θα σας πω αυτό που έλεγα χρόνια και το πιστεύω, δεν θα το έλεγα. Αλλά γι' αυτό ακριβώς έχω μείνει 24 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, γιατί πιστεύω στην αυτοδιοίκηση και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που έχουν κάνει όλες οι χώρες, στην αποκέντρωση, ιδιαίτερα τώρα με την κλιματική αλλαγή, των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την πολιτική προστασία. Όμως, παραδείγματος χάρη, το ότι πολλές πυρκαγιές μπορεί να ξεκινούν από έλλειψη τεχνολογικών μέσων, παραδείγματος χάρη εύκολου εντοπισμού και γρήγορης κατάσβασης, ή από ηλεκτροφόρα σύρματα που δεν έχουν υπογειοποιηθεί και που υπάρχει η διάθεση υπογειοποίησης ηλεκτροφόρων σειρμάτων που βρίσκονται σε δασόδες, σε περιοχές ή μη δασόδες. Αυτά που λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος μας λέτε τώρα, κύριε Πατούλη. Δεν ξέρω ποιος τα λέει. Αυτά θα τα λέει η αυτοδιοίκηση, αν τα λέει και ο Βελόπουλος ή όποιος πολιτικός, σεβαστό και εκτιμητέο προφανώς. Από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι σε κάθε περίπτωση σήμερα και τις επόμενες μέρες που υπάρχει αντιπυρική περίοδος πρέπει να δώσουν όλοι τη μάχη τους με αίσθημα ευθύνης και από εκεί και πέρα η νομοθετική εξουσία, γιατί όλα αυτά που λέμε κύριε Καψαμπέλη εμείς τα λέμε, αλλά η νομοθετική εξουσία, δηλαδή η Βουλή, θα πρέπει να τα ψηφίσει και βεβαίως να υπάρχει εισήγηση από συγκεκριμένες πολιτικές βουλήσεις. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα αυτή, δεν αφορά φώτα δημοσιότητας, αφορά επιτελικό κράτος και το αύριο που πρέπει να προχωρήσουμε για τη χώρα. Πώς το είπατε κύριε Πατούλη, επιτελικό κράτος, φαντάζομαι ότι το λέτε με σκοπτική διάθεση, γιατί δεν φαντάζομαι ότι το λέτε με κυριολεξία όταν έχουν γίνει όλα στάχτη. Όχι, εννοώ επιτελικό κράτος πρέπει να φτιαχτεί μέσα από την περιφερειακή διακυβέρνηση. Αυτό πιστεύω, αυτό πίστευα και αυτό θα λέω. Συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα, σας παρακαλώ πολύ.
Μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση από τον Άρη Σπίνο για να σας αποδώσουμε. Μια τελευταία ερώτηση. Παρά το γεγονό ότι σας ακούνε άνθρωποι που έχουν καταστραφεί, χάσανε το βιό τους. Το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εσείς θέλετε μόνο μια ερώτηση να μην μάθει κανένας τίποτα. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι η περιφέρεια Αττικής. Όταν με πήραν τηλέφωνο, είπαμε. Κύριε Πατούλη, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, να καταλάβω, η περιφέρεια Αττικής με ένα προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων σε μια τέτοια καταστροφή. Που ηγείται ο πολιτικός ηγέτης είναι αρμόδια μόνο να κάνει προσλήψεις σε εκατοντάδες στην περιφέρεια και να γεμίζει υδροφορά. Δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητα. Να το καταλάβω, γιατί τα ακούω αυτά που λέτε με σεβασμό, αλλά τα βλέπω σαν μια έκθεση φιλοσοφικών ιδεών. Δεν το βλέπω η μπάλα στην κερκίδα. Όχι, όχι. Μπορεί να κάνω λάθος. Βεβαίως. Αν διαβάσετε το τι αρμοδιότητες έχει ο κάθε φορέας της πολιτείας και του κράτους. Θα δείτε όσον αφορά το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της κατάσβασης, αυτό που σας λέω. Από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι η περιφέρεια διέθεσε πέρσι 35 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρωπαϊκούς πόρους και έχει κάνει πλήθος άλλων ενεργειών ενίσχυσης του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχουμε αρμοδιότητα να κρατήσουμε τη Μάνικα. Αν την είχαμε και αυτοί αν μας την είχαν δώσει ή αν μπορούσαμε να τραβήξουμε αυτιά στους δασάρχες, στους ανθρώπους της ΔΕΗ όσον αφορά την περιφέρειά μας ή σε άλλες δομές, θα το κάναμε. Δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Κάνουμε στον απόλυτο βαθμό και μάλιστα δεν κρυβόμαστε. Βρισκόμαστε στο πεδίο της μάχης παρά ότι δεν έχουμε τη στρατηγική ευθύνη, αλλά έχουμε αυτή που σας περιέγραψα. Είμαστε εκεί κοντά στους συμπολίτες μας. Συμπαραστέκοντας αλλά και συγχρόνως δίνοντας και την επόμενη μέρα ό,τι μπορούμε σε επίπεδο επιδότησης, σε επίπεδο κοινωνικής δυνατότητας για να μπορέσει να βρεθεί η κοινότητα. Άρα η Δούρου, να καταλάβω ένα το Αντρέα μου, άρα η Δούρου να καταλάβω ότι κακώς έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι ευθύνεται για το μάτι και καλώς εσείς έχετε αναλάβει την περιφέρεια τα δικαστικά έξοδα της περιπέτειάς της. Δεν έχει καμία σχέση η Δούρου δηλαδή με τη φωτιά στο μάτι. Γιατί εντάξει, έτσι έλεγε τώρα ο Πρωθυπουργός, ότι φταίει η Δούρου και ζητούσε την παρέτησή του ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι, δεν είναι μήπως κάνω λάθος. Νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε σε άλλα. Αν θέλετε να σας καλύψω όλη την εκπομπή. Όχι, θέλουμε να σας αποδεσμεύσουμε. Όχι, αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι άλλα, κύριε Περιφερειάρχα. Αυτή είναι η ουσία. Να μας δώσετε μια γρήγορη απάντηση σε αυτό, κύριε Πατούλη, αν υπάρχει αλλιώς. Επιτρέψτε μου να πω ότι μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εμείς είμαστε μαζί με τους πολίτες και την κατάσβεση από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουμε όχι μόνο στις αρμοδιότητές μας να είμαστε ακέραιοι, αλλά και να ελέγξουμε. Άρα η Δούρου ήταν απούσα. Να καταλάβω, βρε Αντρέα μου, και εγώ ελληνικά μιλάμε. Ήταν απούσα η Δούρου. Με το χρόνο, κύριε Πατούλη, θα έχετε δει σε φωτιές. Ίσως να κάνω λάθος εγώ. Αν ήταν απούσα, κύριε Περιφερειάρχα. Ένα λεπτό, Αντρέα μου. Άμα ήταν απούσα, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί η Περιφέρεια πληρώνει τους δικηγόρους της για τη δικαστική περιπέτεια που έχει? Αν νιώθετε ότι έχει ευθύνη, γιατί δεν πληρώνει την τσέπη της τους δικηγόρους και πληρώνει η Περιφέρεια? Κύριε Σπίνο, παρακαλώ. Θα σας παρακαλέσω ιδιαιτέρως. Παρακαλώ. Να σεβαστείτε για τον λόγο που ήρθα αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, κύριε Πατούλη. Ευχαριστώ. Το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία. Θα έχουμε έχουν την ευκαιρία. Έχουν καεί χίλιες κατοικίες, κύριε Πατούλη. Ο σεβασμός θα μας φάει. Χίλιες κατοικίες λοιπόν, έχουν καεί. Έχουν ξεριζωθεί νοικοκυριά. Θα μας φάει ο σεβασμός. Τώρα είναι δυνατόν, κύριε Καψαμπέλη, εγώ σεβάστηκα το πράγμα. Κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά αυτή τη στιγμή πράγματι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο και θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε και να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Κούβελα, στον καθηγητή, τον οποίο έχουμε και αναμένει αρκετή ώρα και τον ευχαριστούμε ζητώντας του συγγνώμη γιατί μας πήρε ο χρόνος με τον κύριο Πατούλη. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καψαβέλη. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας καταρχάς, γιατί ακούσατε κι εσείς ότι ήδη οι εξελίξεις εδώ με την φωτιά στα Βίλια είναι σε κρίσιμο σημείο. Την ίδια ώρα, να δούμε το βίντεο πριν μπούμε στη συζήτησή μας, να δούμε το βίντεο 4 με τον κύριο Σαριγιάννη που αναφέρεται στην ανοσία της Αγγέλης. Η οποία ανοσία της Αγγέλης τελικά είναι υπαρκτή, ανύπαρκτη. Θα ακούσουμε και τον κύριο Σαριγιάννη και θα έρθουμε στη συζήτησή μας, κύριε καθηγητά. Πάμε. Αποκλιμάκωση. Πότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να δούμε, κύριε Σαριγιάννη, δηλαδή? Στην καλύτερη περίπτωση, το τέλος
από τις αρχές Οκτωβρίου και έπειτα, αλλά αυτό είναι καλή περίπτωση. Είναι περίπτωση που έχουμε εμβολιαστεί ικανοποιητικά. Όταν μιλάμε για ποσοστό εμβολιασμού, γιατί έχουμε αφήσει πολύ μακριά το στόχο του 70%, δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε ήδη στο 70% και είμαστε λίγο πάνω από το 50%. Πιστεύετε και αισιοδοξείτε ότι θα φτάσουμε τον Οκτώβριο, ας πούμε, οπότε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε στο 63% με 65% μέσα. Είναι ικανοποιητικό. Είναι ικανοποιητικό. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονό ότι ενδιάμεσα δημιουργούμε φυσική ανοσία με την νόσηση. Γιατί του αργούμε να εμβολιαστούμε, του πιο πολύ νοσούν. Το βλέπετε και αυτό που συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ευελπιστώ ότι θα φτάσει, όχι για να έχουμε αποκλιμάκωση από μόνη τη, δηλαδή να κάνουμε νοσία τη Αγέλη, δεν θα έχουμε νοσία τη Αγέλη τότε, αλλά θα είναι πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Κύριε καθηγητά, καταρχάς, έχουμε ανοσία της Αγγέλης. Μας λέγανε ότι θα έχουμε ανοσία της Αγγέλης. Δεν θα έχουμε, λέει ο κύριος Αριγιάννης. Μας πείτε τώρα την δική σας προσέγγιση σε αυτό, γιατί έχουμε να δούμε κι άλλα. Είστε το πρόσωπο των ημερών, ύστερα από την ανάρτησή σας για τον κύριο Χαρδαλιά. Ας ξεκινήσουμε όμως από την ουσία. Βλέπουμε εδώ και την ανάρτηση, με την οποία ευχηθήκατε καλή ανάρρωση στον κύριο Χαρδαλιά. Προσθέσατε όμως ότι από την ίδια θέση προτρέπω τον κύριο Χαρδαλιά, τους θεράποντες και τους φροντιστές του να υποβάλουν κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ, δυνητική ανεπιθύμητη δράση του εμβολίου κατά του COVID-19, στο οποίο υπευλήθη. Το οξύ στεφανείο σύνδρομο περιγράφεται στις αναμενόμενες ανεπιθύμητες δράσεις των εν λόγω εμβολίων και ο ασθενής βρίσκεται στο χρονικό φάσμα εκδήλωσης της ανεπιθύμητης. Υποβολή κίτρινης κάρτας είναι απαραίτητη, με κεφαλαία. Αυτή είναι η ανάρτηση που άναψε φωτιές. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε? Ναι, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει τόση φασαρία. Ναι, σας ακούω, με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Με ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Με ακούτε? Εμείς ακούμε τον κύριο Κούβελα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει τόση φασαρία. Ναι. Και εγώ σας ακούω καλά. Μας ακούτε, κύριε Κούβελα? Με ακούτε? Πολύ καλά, σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Ναι, εγώ σας ακούω. Δεν... Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η φασαρία και εγώ το διαπίστωσα έτσι έκπληκτος για αρχή. Θα σας πω γιατί έκανα την ανάρτηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Εξάλλου δεν νομίζω ότι φαίνεται ούτε ηρωνία ούτε κάτι άλλο σε αυτό που έγραψα. Είναι μια καθαρή ανάρτηση αστικής ευγένειας. Ο κύριος Χαρδαλιάς ανακοινώθηκε επίσημα ότι είχε ένα οξύ στεφανείο επεισόδιο. Προφανέστατα θα πρέπει να του ευχηθούμε να αναρρώσει. Δεν υπάρχει κάτι εναντίον του κυρίου Χαρδαλιά. Πήρε Θεού. Και εξιτήριο αλλά σήμερα. Αυτό που πήρα εγώ σαν... Ναι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Αυτό που πήρα όμως, άδραξα την ευκαιρία προκειμένου να δηλώσω κάτι που στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα, που είναι η ανεπάρκεια δήλωσης της κίτρινης κάρτας. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό δήλωσης παρενεργειών των φαρμάκων. Αυτή η διαδικασία, αυτή η λειτουργία λέγεται φαρμακοεπαγρύπνηση και είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων. Για τα παλιά δηλαδή που γίνεται φασαρία ότι είναι ασφαλή ενώ τα καινούργια δεν είναι, γίνει ασφαλή λόγω αυτής της λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, εάν συμβεί οποιοδήποτε αρνητικό σύμβαμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει μια οποιοδήποτε θεραπεία, ο θεράπων οφείλει να υποβάλει μια κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ, στην οποία περιγράφει όλη την κατάσταση και τη φαρμακευτική αγωγή και λέει ότι αυτό το πράγμα πιθανώς και να εμπλέκει το φάρμακο. Δεν είναι καμιά κατηγορία προς το φάρμακο. Είναι μια πιθανή εμπλοκή γιατί το έχει πάρει. Εάν λοιπόν αυτή η κάρτα που υποβάλλεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων θα συνεχίσει την πορεία της, θα υποβληθεί στην ανάλογη ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που λέγεται Ultra Vigilance, οι οποίοι μαζεύουν από όλη την Ευρώπη αναφορές και αυτοί επίσης τη στέλνουν σε ένα πιο γενικό έτσι κέντρο που βρίσκεται στην Ουψάλα της Σουηδίας, λέγεται Uppsala Monitoring Center, το οποίο είναι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και επεξεργάζεται όλες τις αναφορές από όλο τον πλανήτη. Έτσι λοιπόν, συγκριτικά, μετά από καιρό προφανώς, όταν δούμε ή αν δούμε ότι άνθρωποι με ήδη στεφανία νόσο κάνουν έμφραγμα ενώ βρίσκονται εμβολιασμένοι και είναι παραπάνω από τη συχνότητα των υπολείπων που δεν είναι εμβολιασμένοι, γίνεται μια συσχέτιση και λέμε ότι το εμβόλιο αυτό πιθανώς να είναι κλητικός παράγοντας σε αυτούς που νοσούν ήδη από στεφανία να τους κάνει και δεύτερο έμφραγμα. Είναι για να βγει η οδηγία να μην το δίνουμε σε εμφραγματίες.
και δεν είχε για όλα τα εμβόλια το συγκεκριμένο εμβόλιο. Εγώ δεν ήξερα τι έκανε ο κ. Καρδάλιας. Αυτό που έκανε. Θα μπορούσε δηλαδή ένας εμφραγματίας να κάνει κάτι άλλο που ήταν πιο ασφαλές. Είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη διάγνωση, ούτε με την έκβαση της νόσου. Είναι απλώς μια υποχρέωση του γιατρού. Επειδή λοιπόν οι γιατροί στην Ελλάδα ούτως ή άλλως δεν στέλνουν κίτρινες κάρτες και έχουμε ελάχιστη αναφορά, άλλαξε η νομοθεσία και μπορεί να τις υποβάλει και ο ασθενής και οι φροντιστές του, αν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να την υποβάλει. Και επειδή ο κύριος Χαρδαλιάς τυχαίνει αυτή τη στιγμή να είναι και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, αυτό είναι μια πράξη ευθύνης πολιτικής προστασίας προς τους συνανθρώπους του. Δεν έχει κανένα υπονοούμενο, δεν υπέχει καμία έτσι μομφή εναντίον των εμβολίων ούτε τίποτα. Απλώς βρήκα ευκαιρία να διαφημίσω ή να προβάλλω την αναγκαιότητα υποβολής κίτρινης κάρτας. Τώρα, αν ευθύνεται ή δεν ευθύνεται το εμβόλιο, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς προφανώς και κανένας θεράπων δεν μπορεί να το αποφασίσει. Σε αυτό είμαι κάθετος, γιατί στις καινούργιες ανεπιθύμητες δεν μπορεί κανένας ειδικός να τις αξιολογήσει. Θεωρεί ότι οφείλεται στο ιστορικό του αρρώστου. Και εκεί ξεκίνησε μια έτσι φασαρία, κατά κανόναν με τους ειδικούς που σχετίζονται με τα εμβόλια, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν. Αυτό είναι κόντρα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και θα ήταν πολύ εύκολο πριν μπουν σε αυτή τη φασαρία να κοιτάξουν ακριβώς τι λέει το site του ΕΟΦ και για τη φαρμακοεπιδημιολογία και για την νομική υπόσταση των εμβολίων που πρέπει οποιοδήποτε να υποβάλει. Τώρα, επειδή λένε πολύ ότι ο κύριος Χαρδαλιάς εμβολιάστηκε το Γενάρη και έχουν περάσει καιρός. Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι το εμβόλιο δουλεύει και σήμερα, όπως δίνει τις δράσεις, δίνει και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το αναμένουμε. Εάν δεν το αναμένουμε, είτε δεν καταλαβαίνουμε πώς δουλεύουν τα φάρμακα, είτε δεν καταλαβαίνουμε τελικά, την κύριε Κούβελα, είτε δεν καταλαβαίνουμε την ιατρική. Το εμβόλιο, κατάλαβα τι λέτε, στέκομαι στο τελευταίο για να δούμε και την ταμπακέρα από αυτή την ιστορία. Το εμβόλιο, ύστερα από 8 μήνες που έχουν περάσει για αυτούς που το έκαναν πρώτοι, δουλεύει ή δεν δουλεύει? Πώς δεν το ξέρω. Κανένας μας δεν το ξέρει. Θα έπρεπε να γίνει μια πλήρης κυταρική και χημική ανοσία στους όλους τους ασθενείς ή σε δείγμα ασθενών. Δεν έχουμε ιδέα. Αφού όμως εμείς θεωρούμε ότι δουλεύει και αφού ο κύριος Καρδαλιάς θεωρεί τον εαυτό του εμβολιασμένο και έχει πράσινο πιστοποιητικό για να πηγαίνει παντού, θεωρούμε ότι δουλεύει και επομένως θεωρούμε ότι οφείλουμε να στείλουμε και κίτρινη κάρτα. Είναι μια σειρά παραδοχών. Αν άρουμε την πρώτη, αίρονται όλες. Δεν έχει να κάνει με προσωπική μου εκτίμηση, έχει να κάνει με το τι προβλέπεται από την υπερεθνική και εθνική νομοθεσία και την επιστήμη που διέπει την διαχείριση των φαρμάκων. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της ανοσίας και πάμε στο θέμα του πιστοποιητικού. Εδώ βλέπουμε, το δείχναμε και χθες, πώς ουσιαστικά οργανώνεται και πραγματοποιείται το φακέλωμα του πολίτη, των πολιτών, με αφορμή αυτό το περίφημο πιστοποιητικό, διότι γίνεται η καταγραφή. Όλο αυτό, κύριε Κούβελα, όπως καταλαβαίνουμε, περνάει σε βάση δεδομένων, έτσι δεν είναι? Και μολονότι υπάρχει η διαβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή, όλοι ζούμε σε μια κοινωνία και μια πραγματικότητα που ξέρουμε ότι όλα είναι διάτρητα. Κοιτάξτε, αυτό το ασφαλή είναι ανόητο όταν εγώ είμαι υποχρεωμένος να δείχνω στο σερβιτόρο στην καφετερία, στον ξέρω εγώ, άνθρωπο εκεί που είναι στα καράβια ή στην αεροσυνοδό ένα πιστοποιητικό που αφορά την διαχείριση της υγείας μου. Το θεωρώ ότι είναι μια πραγματική παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων. Εγώ έχω εμβολιαστεί, αλλά ειλικρινά δεν θα ήθελα να επιδεικνύω σε όλο τον κόσμο τι έκανα. Εκτός και αν το θέλω για κάποιους λόγους. Αυτά λοιπόν είναι πραγματικά προσωπικά δεδομένα. Το προκείμενο με τον κορονοϊό δεν έχει στίγμα κοινωνικό, αλλά φανταστείτε να είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν παντού οι άνθρωποι που είναι φορείς του HIV, του AIDS, το οποίο είναι και μια έτσι πιο ειδική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζει και τη σεξουαλική τους προτίμηση. Με την ίδια λογική, αύριο, αφού θα βγουν τα πιστοποιητικά υγείας, σπάζει η νομοθεσία, οποιοδήποτε με αφροδίσιο οφείλει να βάλει ένα τσιπάκι για να μην τον πλησιάζουν οι πιθανοί σεξουαλικοί του σύντροφοι. Θα σας θυμίσω τη φασαρία που είχε γίνει επί υπουργίας του κυρίου Λοβέρδο με τις πόρνες. Άρα λοιπόν δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν ξεκινήσει το κακό, μοίρια έπονται και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το πράγμα. Τώρα, από την άλλη μεριά, ετέθη το θέμα της ανοσίας, της προστασίας, της ανοσίας της αγέλης, που λένε, προτιμάμε τον όρο ανοσία της κοινότητας. Έχω ακούσει διάφορους οι οποίοι δεν έχουν καμία επιστημονική σχέση ή συνάφεια με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ανοσία της αγέλης δεν ήταν δυνατόν να στηθεί από την αρχή και διότι τα εμβόλια αυτά δεν είναι ακτιρωτικά,
Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να κολλήσει, να νοσήσει και να μεταφέρει, επομένως δεν αλλάζει τίποτα στους άλλους ανθρώπους. Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλουμε τη διάκριση στην ημερήσια πράξη. Το δεύτερο είναι ότι οι κορονοϊοί έχουν την τάση να μην αφήνουν μόνιμες ανοσίες. Είναι ότι αυτό έχει κοινό κρυολόγημα, έναν άλλο διαδικασμό. Και δύο τρεις φορές μέσα στο έτος. Εγώ έχω υπόψη μου περιστατικό, νόσησε σε νοσοκομείο. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει τείχος ανοσίας στον Ιωνάδα. Άρη. Πάντως, κύριε Κουβέλα. Με τον ήχο, παρακαλώ του συναδέλφου. Κύριε Κουβέλα, πέρα του γεγονότος ότι μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε αυτό το αφήγημα του μύθου περί αγέλης και επί χρησιμότητα τη υποχρεωτικά του εμβολίου, μας βοηθήσατε να καταλάβουμε, τουλάχιστον όσους θέλαμε να μην το πιστέψουμε, αλλά μας δώσατε την πεποίθηση πια ότι το κράτος είναι έτοιμο να συντρίψει επιστήμονες του δικού σας κύρους με αυτό το escrow bullying εξαιτίας μιας επιστημονικής αναρτήσεως. Φανταστείτε, όταν το κράτος εκβιαστής συμπεριφέρεται έτσι απέναντι σε έναν επιστήμονα σαν εσάς, που έχει πανευρωπαϊκή έγκλη στο όνομα και στο έργο του, τι θα κάνει στον απλό υπάλληλο, τι θα κάνει στο δάσκαλο του σχολείου, τι θα κάνει σε αυτόν που αντιτίθεται στον εκβιασμό αυτή τη κυβέρνηση. Μας βοηθήσατε και βοηθήσατε πολύ την κοινωνία να καταλάβει πόσο πρέπει να οπλιστεί απέναντι στις πολιτικές πείρες που τον κυβερνούν. Έναν επιστήμονα σαν εσάς δεν το σεβάστηκαν κατά μία απόλυτα επιστημονική ανάρτηση, συμβουλή. Μπράβο, να το ξεπεράσει γρήγορα προς έναν υπουργό και του επιτεθήκαν με τέτοιο εσχρό μπούλικ κατά συρροή, κατά κατεύθυνση και όχι έτσι τυχαία πέντε αναρτήσεις. Αφού το αντέξατε αυτό, θα αντέξετε πολλά ακόμα. Ξέρετε, σε μένα, εμένα δεν μου αρέσει ούτε να σχημονώ, ούτε να βρίζω, ούτε συναδέλφω σε τίποτα. Και πραγματικά απορώ γιατί με βρίζουν με τον εσφρότερο τρόπο πάρα πολλοί και νεότεροι από μένα, παλιοί φοιτητές, οι οποίοι αδυνατούν να καταλάβουν αυτό που λέω. Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ένα απόλυτο κομμάτι της δικής μου επιστημονικής ευθύνης και όπως εγώ δεν θα έλεγα σε κανέναν πνευμονολόγο πώς να διασωληνώσει, προφανέστατα έχω διασωληνώσει ασθενοφόρο, αλλά προφανέστατα δεν είμαι ούτε ο εντατικολόγος ούτε ο πνευμονολόγος που είμαι ο ειδικός στο να κατεβάζω σωλήνες στην αναπνευστικό δέντρο των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν δεν ασκεί κανείς κριτική. Ποτέ μου δεν άσε κριτική σε έναν καρδιολόγο, σε έναν πνευμονόλογο, οτιδήποτε. Πραγματικά απορώ γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι η δική μου επιστήμη, που σε όλη την Ευρώπη είναι μια ιατρική ειδικότητα, στην Ελλάδα πλέον είναι εξειδίκευση, δηλαδή πρέπει να έχει τελειώσει μια παθολογική ειδικότητα 5-6 χρόνια και μετά κάνει άλλα 2 χρόνια κλινική φαρμακολογία, όπως είναι η εντατική. Δεν καταλαβαίνω γιατί πιστεύουν ότι έχουν την γνωσιακή επάρκεια να κάνουν χαρακτηρισμούς. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Ένα πτυχίο ιατρικής δεν μας κάνει όλους ίδιους. Εγώ δηλαδή έχω ακριβώς το ίδιο πτυχίο με έναν καρδιοχειρουργό, αλλά δεν μπορώ να κάνω μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Εάν έρθετε να σας μεταμοσχεύσω την καρδιά, είναι βέβαιο ότι θα σας πεθάνω. Ούτε ξέρω εγώ μπορώ να κάνω πλαστικές επεμβάσεις, ούτε να κάνω τον εντατικό λόγο. Δεν ξέρω ότι που ανάβει το φως σε μια εντατική. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω γιατί ο κάθε γιατρός που έχει τη δυνατότητα να κρατάει στυλό και να γράψει μια συνταγή, θεωρεί πραγματικά και σε βάθος τον εαυτό του ειδικό στα φάρμακα και στην διαχείριση της νομοθεσίας των φαρμάκων. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο σημαντικό όπως λέτε εσείς. Σας ευχαριστώ φυσικά για τα καλά σας λόγια. Αλλά αυτό που με ξενίζει δεν είναι η σημαντικότητά μου και η απαξία της σημαντικότητας. Αυτό που με ξενίζει πραγματικά είναι η απαξία σε έναν συνάδελφο που δεν κάθονται καν να καταλάβουν τι μπορεί να εννοεί. Και αυτό δεν ξέρω προφανώς αν είναι ενορχιστρωμένο ή όχι. Πάντως με ενοχλεί. Όπως με ενοχλούν πολλά πράγματα που συμβαίνουν στις μέρες μας και δεν τα φανταζόμουν ποτέ. Ξέρω εγώ, αναδάσωση. Η αναδάσωση γίνεται αυτόματα. Γιατί να τα αναδασώ με τεχνητά και με υβρίδια. Να πάμε να βάλουμε όπου υπάρχουν, ξέρω εγώ, ανεμογεννήτριες. Γιατί να βάλουμε ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε μια ενεργειακή φτώχεια μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια. Η συζήτηση για την εμπορία του νερού. Για ποιο λόγο να εμπορευτώ το νερό. Δηλαδή, αύριο θα βάλω και ένα μηχανάκι στη μύτη να εμπορεύουμε τον αέρα. Αυτά όλα τα πράγματα μας δημιουργούν μια δυστοπία. Μας οθούν σε ένα περιβάλλον. Πραγματικά σήμερα σκεφτόμουν ότι είμαστε σαν ταινία με το Mad Max. Να κυκλοφορούμε με τα ντουφέκια στους δρόμους, ας πούμε, και με αυτοκίνητα. Υπάρχει κοινός παρανομαστής όλα αυτά, κύριε Κουβέλα. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος κοινός παρανομαστής όλα αυτά. Κοιτάξτε, όταν είναι μια τέτοια κατάσταση στην οποία δεν βλέπουμε ούτε σοβαρή αντιπολίτευση, δεν τα συσχετίζει κανένας,
όσο και να μην θες να είσαι συνωμοσιολόγος, αρχίζεις να υποψιάζεσαι πράγματα τα οποία δεν έχουν. Είναι και υπερκαινοφανή, όλα είναι υπερκαινοφανή. Από τον έλεγχο των ανθρώπων, πού θα πάμε, πού θα σταθούμε, πώς φροντίζουμε την υγεία μας, τι θα φάμε, τι δεν θα φάμε, αν θα πάμε στο δάσος βόλτα, απαγορεύεται να πάμε βόλτα. Δηλαδή, εγώ είμαι, αν με πιάσει αστυνομικός να κάνω βόλτα σε ένα αρσίλιο, είμαι εμπριστής. Δηλαδή, για ποιο λόγο εγώ να κατηγορούμε για οποιοδήποτε λόγο που δεν, ούτε μου περνάει από το μυαλό να πάω να βάλω φωτιά στο δάσος. Καταλάβατε. Δεν γίνεται να μας στερούν ελευθερίες επειδή υπάρχει ο φόβος των εμπριστών. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Ας βάλουν αισθητήρες καπνού, ας βάλουν ντρόν να πετάνε. Αλλά δεν γίνεται να συμπεριφέρονται στο μέσο πολίτη ως κοινό εγκληματία. Είναι τελείως απαράδεκτο. Ευθύνη, αν μου επιτρέπετε μόνο μία λέξη, ναι, για να πάμε σε αυτά που λέει ο καθηγητής. Ευθύνη, Αντρέα μου, έχουμε και εμείς ως λαός. Δηλαδή, την ώρα που δεν επιτρέπουν να έχει άποψη ένας καθηγητής φαρμακολογίας για το φάρμακο, επιτρέπουν σε ένα πλαστικό χειρουργό να εμφανίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μιλάει για την επιδημιολογία. Και επιτρέπουν σε μία γυναικολόγο να έχει την ίδια άποψη. Πόσο ευθύνη έχουμε κι εμείς ως λαός που έχουμε χτίσει αυτή την κοινωνία και αυτό το κράτος. Τα μέσα ενημέρωσης, βέβαια. Εκεί θα καταλήξω. Οι δημοσιογράφοι, βεβαίως. Έλεος πια. Καλό είναι το μεροκάματο, αλλά μέχρι ένα επίπεδο, ρε παιδιά. Θα μου επιτρέψετε, νομίζω ότι γίνεστε λίγο άδικος, γιατί ο πλαστικός που αναφέρεστε, αν καταλαβαίνω καλά, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι ο θεσμικός φορέας που πρέπει να εκφράζει όλους τους γιατρούς. Αυτός προφανέστατα έχει θέση ως εκπρόσωπος μιας πολύ μεγάλης συντεχνίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι παράξενο το ότι είναι πλαστικός χειρουργός, θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Δεν έχω ακούσει, κύριε Κούβελα, δεν έχω ακούσει να εκφράζει συνδικαλιστικό λόγο υπεράσπισης. Έχω ακούσει να εκφράζει επιχειρήματα κυβερνητικά για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Αυτό έχω ακούσει. Τη δε γυναικολόγο, αυτό έχω ακούσει να εκφράζει. Καλό, ελάτε, κύριε Κούβελα. Εδώ εκφράζει ίσως. Τι είπατε? Εγώ πάντως τους θεσμικούς φορείς πραγματικά θα έπρεπε να τους σέβομαι και προφανώς θα έπρεπε να είναι εκεί. Τώρα, αν θα ήθελαν να κάνουν μια εσωτερική λειτουργία για να έχουν μια συλλογική έτσι, αντίληψη της επιστήμης, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αλλά ο πρόεδρος των Πανελλήνιων Ιατρικού Συλλόγου προφανέστατα έχει θέση και ομιλία, γιατί δεν είναι μόνο μια συντεχνία, είναι και ένα τεχνικό επιμελητήριο. Δηλαδή, οφείλει να συμβουλεύει την πολιτεία σε θέματα που αφορούν την ιατρική. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι μια ούτε προσωπική στήριξη, επειδή είναι, ξέρω εγώ, φίλος μου, ούτε επειδή στρέφεται εναντίον μου. Πραγματικά έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί εκφράζει μια πολύ μεγάλη. Δεν είδα όμως να βγάλει μια ανακοίνωση στον πόλεμο που έκανα σε εσάς, στο εσχρό Μπούλικ που έκανα ανάλυση στην αδελφή σας. Δεν είδα μια ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όχι, τα κουβεντιάζουμε όλα. Είναι ελεύθερη κουβέντα. Ελεύθερη κουβέντα, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Θέλω, κύριε Κούβελα, να δούμε μαζί, επειδή είπατε για τις αναστολές, πάμε στις άλλες αναστολές που έρχονται, που επαπειλούνται από την κυβέρνηση για όσους δεν εμβολιαστούν στο χώρο της εργασίας. Ήδη ξέρουμε ότι στα νοσοκομεία από 1η Σεπτεμβρίου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Είδαμε και έγγραφα με τα οποία ανακοινώνεται περικοπή πάγωμα χειρουργείων, συγχωνεύσεις κλινικών, διότι δεν θα υπάρχει το προσωπικό. Πάμε να δούμε και θα πρέπει να καλυφθούν εκ των έσω με τι προσωπικό. Έχουμε την Ποεδίνη, η οποία καλεί, σωστά κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, όλους τους υγειονομικούς και τους εμβολιασμένους ως αντίδραση σε αυτό το πράγμα που πάει να γίνει, να μην υποβάλει κανένας πιστοποιητικό εμβολιασμού για να υποχρεωθεί να ακυρωθεί στην πράξη αυτό το μέτρο. Να δούμε και το βίντεο με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας, το 5 βίντεο, τι λέει για τις απολύσεις, για να πάρουμε την γνώμη του κυρίου Κούβελα. Πάμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και το πρωί υπήρχε μια κουβέντα, ένα debate ανάμεσα σε αξιωματική αντιπολίτευση και Νέα Δημοκρατία από εκπροσώπους σχετικά με απολύσεις ανεμβολίαστων στον ιδιωτικό τομέα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι επιτρεπτό κάτι τέτοιο και αν μπορεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Εργασίας για να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, έχει περάσει η σχετική νομοθετική διάταξη. Εκείνο το οποίο προβλέπεται είναι αναστολές εργασίας μέχρι να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Προχωρούν οι εμβολιασμοί και αυτές τις μέρες, διότι νομίζω καταλαβαίνουν και κάποιοι εργαζόμενοι ότι η κυβέρνηση εννοούσε αυτό που
είπε ότι θα τίθενται σε αναστολή όσοι δεν εμβολιάζονται και αυτό το επαναλαμβάνω και σήμερα. Ήδη έχουν ξεκινήσει από τις 16 του μηνός να προχωρούν τα αρμόδια ιδρύματα, οι αρμόδιες μονάδες σε αναστολές συμβάσεων εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιες εξαιρέσεις που ορίζονται αυστηρά από τον νόμο βάσει αδειών των υγειονομικών επιτροπών, αλλά και αυτό το θέμα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα. Θα κλείσει και το θέμα της υποχρεωτικότητας. Παίζουμε... Δηλαδή θα μείνουμε μόνο σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση ή υπάρχει περίπτωση να πάμε και σε άλλες κατηγορίες? Λοιπόν, κύριε Κούβελα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να περάσει αυτή η υποχρεωτικότητα. Δεν έχει νόημα εξάλλου, γιατί από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι ο γιατρός εμβολιασμένος πέρα από την δική του προστασία, προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Και όχι γιατί κινδυνεύουν οι ασθενείς. Αυτό έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί στο Ισραήλ, στη Βρετανία, στο Γιβραλτάρ που έχει εμβολιαστεί το 120% και πάλι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε επιτέλους να το καταλάβουν οι θύνοντες και να πάρουν πίσω αυτά τα μέτρα, γιατί είναι και αντιδημοκρατικά και δεν έχουν νόημα. Από την άλλη μεριά, αυτό που ουσιαστικά βιώνουμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να εξαιρούνται πολύ σοβαρά κατηγορίες ή άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν με βάση την ιατρική εκτίμηση κάποιων ειδικών. Ας πούμε, ένας ασθενής, ο οποίος έχει κάνει την πρώτη δόση, ένας πολίτης, που έχει κάνει την πρώτη δόση και έχει κάνει παρενέργειες επισήμως δηλωμένες και με κίτρινη κάρτα. Πρέπει να κάνει τη δεύτερη δόση για να είναι πλήρως εμβολιασμένος. Δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτός ο οποίος έχει βγάλει παρενέργεια, εάν κάνει τη δεύτερη δόση, μπορεί να είναι χειρότερη και να οδηγηθεί και στο θάνατο. Άρα λοιπόν, αυτοί που έχουν βγάλει παρενέργειες θα έπρεπε να εξαιρούνται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχουν πολλοί ασθενείς όπως που πάσχουν από κάποιες περίεργες παθήσεις. Ας πούμε, ένα αυτόνοσο νόσημα, όπως είναι ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε υποτύπους του, όπως είναι μια υποκατηγορία του, που κάνουν θρομβώσεις. Οι γυναίκες λοιπόν, οι οποίες πάσχουν από αυτό το περίεργο καρδιολιπηνικό σύνδρομο, κάνουν έμβολα και χάνουν τα παιδιά τους. Αυτοί οι ασθενείς κινδυνεύουν ξαφνικά να πεθάνουν από διάχυτη ενδαγκιακή πήξη, δηλαδή να παγώσει το αίμα στα αγγεία τους. Αυτοί λοιπόν, και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τα περισσότερα από τα αγγεία, από τα εμβόλια, κυρίως αυτά που παράγουν, τέλος πάντων, είναι DNA, είναι του οικού φορέα, κάνουν έμβολα στις νέες γυναίκες, για ποιο λόγο να μην εξαιρεθούν οι ασθενείς με λύκο ή κάποιο άλλο ανάλογο αυτόνοσο νόσημα, το οποίο θα κρίνει ο θεράπων γιατρός τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής να αγνοήσουμε την πραγματική φοβία που έχει ένας γιατρός για τον ασθενή του. Όταν λοιπόν εγώ δώσω μια γνωμοδότηση και πάει στο εμβολιαστικό κέντρο, ο γιατρός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να το κάνει, αλλά από την άλλη μεριά είναι υποχρεωμένος με βάση μια κοινή υπουργική απόφαση. Δεν είναι δυνατόν μια κοινή υπουργική απόφαση να καταργεί όλη την ιατρική σκέψη και τις πιθανότητες που κάθε γιατρός μπορεί να σκεφτεί για τον ασθενή του. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας υπάρχουν τεράστιες δυσλειτουργίες σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτό σαφείς. Το θέμα, οι οποίες προφανέστατα κανένας δεν τις έβαλε στο τραπέζι. Είστε σαφείς. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα. Θα τα ξαναπούμε. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, τις απαντήσεις και τις ειδήσεις που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλό σας βράδυ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται με τα Βίλια, πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί και ποια είναι η επόμενη μέρα στην Βόρεια Εύβοια. Έτσι, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Θα έχουμε τηλεφωνικές συνδέσεις για να μας πουν από εκεί συγκλονιστικές, πραγματικά συγκλονιστικές μαρτυρίες και ρεπορτάζ από το τι γίνεται τώρα. Όχι. Πάμε. Από αυτά που ακούσαμε από τον Πατούλη. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Άρη Σπίνο για να δούμε τι γίνεται λοιπόν και στα Βίλια με την φωτιά, όπου η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, δραματική. Προηγουμένως ο κύριος Παντούλης μας είπε ότι η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε την εκένωση, αλλά η ηγεσία της πυροσβεστικής είπε όχι.
Έχουμε και την Εύβοια, βλέπουμε εδώ τα πλάνα. Ο κύριος Πατούλης μας είπε αυτό, Αντρέα μου, επίτρεψέ μου, δεν μας είπε άλλα όμως, κρίσιμα. Γιατί πληρώνει η Περιφέρεια Αττικής τους δικηγόρους της κυρίας Δούρου, πάμε στον αφού είχε ευθύνες η κυρία Δούρου. Άρη, να μας τα πει αυτά κάποια στιγμή ο Πατούλης. Χίλιες και πλέον προσλήψεις έχουν γίνει επί της διετίας γινοτάρχη... Αλλά λέει δεν το σεβόμασταν και έφυγε, έκλεισε το τηλέφωνο. Ουσιαστικά κατάλαβες τι έκανε το Πατούλης. Έκλεισε το τηλέφωνο, το κατάλαβες. Πάμε στον κοινοτάρχη των Βιλίων, κύριε Σπινό. Στον κοινοτάρχη των Βιλίων, τον κύριο Μακρονόρη. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντελή. Πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση, τα βίντεο είχε σοβαρά προβλήματα σήμερα. Είχε μεδοπληρώσεις, είχε επεκτάσεις, είχε κίνδυνο, είχε απ' όλα. Αυτό που μπορώ να σας πω και δεν έχω μιλήσει πάλι μαζί σας και χαίρομαι γιατί δίπλα και το φίλο μου τον Άρη το Σπίνο. Ναι. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Το πυροσβεστικό σώμα δεν μπορεί να φταίει επειδή διμερικοί επικεφαλείς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εδώ δεν δούλεψε το σύστημα σωστά. Τους έφυγε η φωτιά επανειλημμένος. Ποιος φταίει, κύριε Πρόεδρε, τώρα για να μην χρησιμοποιούμε παθητική φωνή, τρίτο πρόσωπο κλπ. Ποιος φταίει, ονοματεπώνυμο. Ονοματεπώνυμα. Δεν βγήκαμε εδώ για να κατηγορήσουμε κανέναν. Ναι. Μάλιστα. Όταν αξιολογούμε ανθρώπους έχουμε όλο το δικαίωμα. Ακούστε να δείτε. Είπαμε επανειλημμένος ότι δεν νοείται να υπάρχει δασοπυρόσβεση χωρίς να υπάρχουν ζώνες, χωρίς να υπάρχουν δρόμοι, χωρίς να υπάρχει να μπορείς να μπεις στο σημείο το οποίο μπαίνει φωτιά. Εμπλέκεται δασαρχείο, εμπλέκεται πυροσβεστική, υπεχοδέ, 10 συναρμόδια υπουργεία, διαλυμένο συγκρότημα και εγώ είμαστε. Αυτό είναι όλο. Τα έχουμε πει 40 χρόνια αυτά. Δεν μπορεί να είμαστε 300 άτομα και να μην μπορεί να μπαίνουν σε μια φωτιά που απέχει 50 μέτρα από εμάς. Επειδή δεν επιτρέπουν οι δασικοί, επειδή δεν προσέχει ο καθένας. Σήμερα έχουν μπει οι μπολτόζες. Γκρεμίζουνε, κόβουνε, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Θα φύγουν οι μπολτόζες αύριο, θα μπει ένας στοχός μέσα, θα τον πάρει ο δασικός να τον πάει αυτόφορο. Και το δάσος είναι για πλημέλια, για κακούργημα τώρα. Μπορεί να γίνεται αυτή η κατάσταση. Τα Βίλια έφυγε η φωτιά εχθές και πήγε προς τη Μάντρα. Και έφυγε από τη Μάντρα σήμερα και ήρθε να μας κάψει τα Βίλια. Μία απόσταση 10 χιλιόμετρων. Δεν μπορεί να μην φταίει κάποιος. Και πείτε και ονόματα όμως. Πω, πείτε ονόματα, κύριε Δήμαρχε. Δεν λέτε ονόματα. Στενοχωριέμαι, διότι εγώ σε αυτό το σώμα έχω αδυναμία, ήταν φίλοι μου, έχω ακαδημία στα Βίλια δημιουργήσει όταν ήμουν δήμαρχος. Τώρα με έκανε ο φίλος σας ο Ραγκούσης κοινοτάρχη και πάμε λέγοντας. Και βγαίνει και ο υπουργός και λέει ένας οικισμός στα Βίλια και ο οικισμός των Βιλίων έχει 70 χιλιόμετρα έκταση, φιλοξενεί 30.000 κόσμο και έχει μόνιμους κατοίκους 3.000. Δεν μπορεί να μας αντιμετωπίζουν έτσι. Και δεν το έχουν το δικαίωμα αν θέλετε. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Πρέπει ο Πρωθυπουργός από ό,τι δείχνει κάνει τομές. Πρέπει να λύσει αυτό το σοβαρό θέμα. Δεν μπορεί να είναι 50 συναρμόδιοι. Εδώ είχαμε υποστρατήγους. Εδώ είχαμε ταξίαρχους. Εδώ είχαμε συνταγματάρχες. Κανείς δεν έδινε εντολή. Και κανείς δεν υπήρχε. Μπορούσε να μην καεί ο τόπος. Ευτυχώς και να κάνει και η κυβέρνηση ευχαριστήριο στους Πολωνούς που αν δεν έχουμε καεί αυτοί μας σώσανε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ένα θα ξέρετε μόνο. Δεν μπορεί αυτό άλλο να συνεχιστεί. Αυτά έχω να σας πω και ό,τι θέλετε ρωτήστε με. Κύριε Μακρινόρη, καταλαβαίνω αυτά που μας περιγράφετε και με σαφήνεια. Κοιτάξτε να δείτε σήμερα οι συμπολίτες μου. Ναι. Άνθρωποι 80 ετών, 90 και 70 ήταν για πρώτη φορά το χωριό του να κινδυνεύει. Να βλέπεις ανθρώπους να κλαίνε για θα χάναν την περιουσία τους και γι' αυτό κάποιος έφταιγε. Και αυτός που έφταιγε είναι αυτός που δεν επιτρέπει να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, να υπάρχει βατότητα, να μπαίνει στο δάσος. Τα παλιά τα χρόνια στα Βίλια υπήρχαν 100 συνέκτες, υπήρχαν 100 σαπάνιρες. Και μπορούσε να περπατήσει στο βουνό. Τώρα δεν μπορεί να περάσει. Είναι ζούγκλα.
Τα δάση του Δήμου Ιβιλιδηλίας, θέλω να το γνωρίζετε, είναι ιδιόκτητα. Τι Δήμοι έχουν... Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Μακρινόρη, αν μπορούμε να κάνουμε την επανασύνδεση. Ναι, αλλά Αντρέα μου, μέχρι να την κάνουμε, μου επιτρέψε παρακαλώ. Κρίσιμα αυτά που λέει ο Δήμαρχος. Σκληρές κουβέντες. Ναι, αλλά χωρίς ονόματα. Έχω κουραστεί, σε παρακαλώ, Αντρέα μου. Δεν φταίει ο αέρας. Χωρίς ονόματα. Ποιος είναι ο δολοφόνος των περιουσιών? Χαρδαλιάς λέγεται, Πατούλης λέγεται, μας έκανε έκδοση φιλοσοφίας 20 λεπτά πριν και μας ρώτησε αν το σεβόμαστε. Ποιος είναι ο Μητσοτάκης, λέγεται. Δολοφονήθηκαν άνθρωποι, Αντρέα μου. Κάηκαν περιουσίες. Καταστράφηκαν οικογένειες. Θέλουν ονόματα των δολοφόνων αυτών των περιουσιών. Έτσι πρέπει να τα πούμε. Γενικά και αόριστα δημόσιες σχέσεις. Κάποιοι, κάποτε, κάποιοι, 40 χρόνια τα λέμε, μα χωρίς ονόματα. Έχει να φοβηθεί ο Μακρινόρης τίποτα? Ο Μακρινόρης είναι 20 χρόνια δήμαρχος. Το πετσί του είναι πιο σκληρό από το πέταλο του αλόγου. Ποιον έχεις να φοβηθείς, δήμαρχε? Πες ονόματα. Εγώ... Το Πατούλη στο σπίτι του, ωραία, κάθεται δίπλα στο τζάκι και δίπλα στην πισίνα και μας τα λέει αυτά. Ας πάει να τα πει σε αυτούς που καταστράφηκαν. Ας πάει ο Μητσοτάκης πέρα από τη Βαριμπόμπη με 3 δημιουργίες ματ να δει τους ανθρώπους, να τους πιάσει το χέρι. Και άμα του το αφήσουνε, να με φτύσετε στα μούτρα εμένα. Αυτή είναι η αλήθεια, βρε Αντρέα μου. Ονόματα να πούμε, όχι δημόσιες σχέσεις. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Αν γίνουμε κι εμείς, Αντρέα μου, που δεν θα γίνουμε ποτέ οι ίδιοι με τους άλλους, πάμε στο Sky να δουλεύουμε. Μην καθόμαστε εδώ. Δεν έχει κανένα νόημα. Για όνομα του Θεού, κουράστηκα πια. Χαλάρωσε, λοιπόν. Χαλαρώνω, αλλά τι να κάνω όμως. Αν μπορούμε, αν το τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Κοινοτάρχη, προφανώς κάποιο πρόβλημα ή με την σύνδεση ή με την μπαταρία του, έτσι κι αλλιώς είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Τον πήραν και του είπαν να μην ξαναβγεί. Έλα τώρα, σοβαρέψου. Πώς έλα τώρα, έλα, τι να σοβαρευτώ. Τώρα. Αυτοί να σοβαρευτούν. Παρακαλώ. Εγώ σοβαρός, λοιπόν, μάλλον δεν σοβαρεύω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε, να πούμε στο μεταξύ μια δυσάρεστη είδηση, ότι πέθανε ο πολύ καλός συνάδελφος και κορυφαίος ειδικός για τα τουρκικά, τουρκολόγος, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ, ο Νίκος Χιλαδάκης. Είναι πραγματικά μια απώλεια και στο χώρο της ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, αλλά και στο χώρο, τον εθνικό χώρο, διότι η γνώση του για τα θέματα που είχαν να κάνουν, όπως είχαμε διαπιστώσει πολλές φορές που τον είχαμε φιλοξενήσει, σε σχέση με την Τουρκία και γενικότερα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μπορώ να πω ότι ήταν μοναδική, ήταν διεισδυτική, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Πάμε στη Βόρεια Εύβοια. Προηγουμένως να πω, γιατί το ξεχάσαμε σήμερα, κακώς, ότι μας βλέπετε ζωντανά και από το YouTube, σταθερά, live, ταυτόχρονα με τον τηλεοπτικό σας δέκτη. Βλέπετε το ανατρεπτικό δελτίο στο YouTube. Μπορείτε να μας βλέπετε live και μετά όποτε θέλετε. Λοιπόν, πάμε στην Βόρεια Εύβοια, στην σύνδεση με τη συνάδελφο, την κυρία Μίνα Ζησίμου, η οποία είναι δημοσιογράφος συνάδελφος και εκδότρια της εφημερίδας Βοϊκός Τύπος, ο οποίος είναι στην πρωτοπορία των αποκαλύψεων αυτό το διάστημα στην Εύβοια. Καλησπέρα, κυρία Ζησίμου. Κυρία Ζησίμου, την ακούμε? Καλησπέρα κύριε Καψαπαλή, τι κάνετε? Εσείς να μας πείτε πώς είναι καταρχάς η κατάσταση τώρα εκεί, ποια είναι η επόμενη μέρα και τι έχει γίνει όλο το διάστημα που μεσολάβησε από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Τι να πρωτοπούμε, από πού να αρχίσω δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από το σοκ, καταλαβαίνετε. Και πόσο μάλλον οι άνθρωποι εκεί που καταστράφησαν ολοσχερός, ενώ πρέπει να ξεπεράσουν το σοκ που είπαμε δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, πρέπει να δουν και πώς θα ζήσουν. Μιας και βίωσαν την εγκατάλειψη, την πλήρη εγκατάλειψη από πλευράς πολιτείας, πρέπει να δουν και την επόμενη μέρα μόνοι τους πλέον. Οι δύο ειδήσεις έχω να σας πω. Η μία είναι ότι αποφάσισαν πανελλαδικό συλλαλητήριο για το Σάββατο στον κόβο της Τροφιλιάς, ένα πληττόμενο από την πυρκαγιά, μια κομμόπολη. Και τη δεύτερη, ότι εχνηδιαστικά χθες επισκέφθηκε την περιοχή, φοβούμενος μάλλον δεν είχε δημοσιοποιήσει την επίσκεψή του, φοβόμενος μάλλον τις αντιδράσεις, επισκέφθηκε συνδυαστικά την περιοχή χθες ο Σκρέκας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος.
περιβάλλοντος. Μαζί με τον κύριο Αμυρά, νομίζω. Μαζί ήταν. Με τον Αμυρά, ναι. Κρυφά ήρθαν, δηλαδή. Κρυφά ήρθαν. Περιμένανε ο κόσμος εκεί, τους είχαν πει ότι θα έρθει εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία, ναι, του Υπουργείου, και ξαφνικά είδαν το πρωί στο Δεσαρχείο της Λίμνης τον Υπουργό. Και τα συμπεράσματα. Ναι. Και τι υπόθηκε εκεί, τι μάθατε? Εκεί βέβαια δεν μπορούσαμε εμείς να είμαστε παρόντες, καταρχήν δεν το γνωρίζαμε κιόλας. Πρέπει να αναφέρουμε φάνηκε βέβαια ότι ο κόσμος της Ευώλης έβρεσε ένας ιδιαίτερος κόσμος. Άμεσα αυτοοργανώθηκε, συγκρότησε επιτροπές αγώνα, μπαράζει σκέψεων. Γι' αυτό και αποφάσισαν το συλλαγητήριο το Σάββατο. Έχουν δημιουργήσει αυτό και ένα τέτοιο Σάββατο, αγώνα. Αυτό το Σάββατο, κυρία Ζησιμού, αυτό το Σάββατο. Ναι, ναι. Αυτό το, ναι, Σάββατο, ναι. Το οποίο επαναλαμβάνουμε που θα γίνει για να ξέρει ο κόσμος. Που... Στον κόμβο της Τροφιλιάς. Ξέρει ο κόσμος δηλαδή όταν ακούει κόμβο Τροφιλιάς που. Μάλιστα. Όλος πιστεύω ο κόσμος της Βόρειας αφορά τον κόσμο της Εύβοιας. Όλο τον κόσμο της Εύβοιας. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα, εγώ έχω υποστεί ένα σοκ με αυτά που ακούστηκαν ότι είπε ο Υπουργός εκεί. Μάλιστα οι συμμετέχοντες τον χαρακτήρισαν προκλητικά εξοργιστικό. Δηλαδή? Όπως λέει ο λαός μας, εδώ συμβαίνουν πράγματα καθάματα. Ό,τι και να ζήτησαν οι πηγέντες, ναι, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Ναι. Το μόνο που τους έλεγε, σας λέω προκλητικά, εξοργιστικός, λεφτά υπάρχουν και να μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε, λεφτά υπάρχουν. Ωστόσο, όταν μπήκαν σε κέρια ζητήματα, όπως αυτό που λένε οι κάτοικοι, ότι πρέπει να συνταξιδοτηθούν πρόωρα όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, λέει δεν είναι δικό μου αυτό το θέμα να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εργασίας. Όταν ζήτησαν οι ρητονοκαλλιεργητές να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα ώστε να αποσχοληθούν ως εργάτες δάσους, είπε ότι αυτό δεν γίνεται γιατί τώρα προέχουν τα αντιπλημμυρικά έργα και δεν υπάρχει κάποιος κωδικός ώστε να ενταχθούν, αλλά μόνο μετά από 2 χρόνια μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινοφελές πρόγραμμα και να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή δεν απάντησε σε τίποτα. Το μόνο που είπε, και αυτό πραγματικά είναι σκάνδαλο, ναι, τους πρότεινε να αποσχοληθούν σε πρόγραμμα χορηγία της εταιρείας Στέρνα, που θα ξεκινήσει στην περιοχή, για να κόψει τα δέντρα, γιατί περιφερειακά στους δημοτικούς δρόμους και περιφερειακούς δρόμους, όπως ξέρετε τώρα υπάρχουν δέντρα και πρέπει άμεσα να απομακρυνθούν για να μην σκοτωθεί και κανένας άνθρωπος. Και λοιπόν, τι αυτό τι να γίνει από την πολιτεία, από τους δήμους και από την περιφέρεια, ναι, θα γίνει από πρόγραμμα χορηγία της εταιρείας Στέρνα. Και είπε στον κόσμο ότι μπορούν να απασχοληθούν εκεί. Από εκεί και πέρα. Για πείτε τι το σχόλιο τώρα. Δύο λεφτά, γιατί εδώ τώρα βγάζουμε νομίζω διπλή. Δίλερ του Περιστέρι έγινε, βρέτερε μου. Δίλερ του Περιστέρι έγινε. Κάτσε να μας πείτε. Πού να κάτσω, πού άλλο να κάτσω. Καρέκλα κάθομαι. Πού να κάτσω. Δίλερ του Περιστέρι, κύριε... τη Στέρνα που παίρνει τα έργα στη ΔΕΗ, την οποία προείσταται ο κύριος Κρέκας. Αυτά πήγε και του είπε, Αντρέα Καψαμπέλη. Κύριε Σπίνο, ο Κρέκας. Δηλαδή, είναι σκάνδαλο. Όχι, μιλάτε κύριε Καψαμπέλη, κύριε Σπίνο. Είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, να καταλάβουμε, κυρία Ζησίμου, να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα την είδηση, να την καταλάβει ο κόσμο. Γιατί περνάει που λέμε εύκολα αυτό και γίνεται, πώς το λένε, καραμέλα. Μας λέτε ότι ο Υπουργός, λοιπόν, αυτό είναι αποκάλυψη, θα το βάλω και τίτλο. Αποκάλυψη. Ότι ο Υπουργός, κύριος Κρέκας, περιβάλλοντος, πρότεινε αντί οποιασδήποτε άλλη συγκεκριμένη λύση στα προβλήματα του κόσμου, να πάνε να δουλέψουν στο πρόγραμμα της Τέρνα, χορηγία και καλά, ναι. Δηλαδή η Τέρνα θα πληρώσει, υποτίθεται. Χρηματοδοτούμενο, λέει, πρόγραμμα, ναι, τη Τέρνα για βοήθεια, θέλοντας να παρουσιάσει ένα κοινωνικό πρόσωπο για βοήθεια στην περιοχή. Ναι. Θα το χρηματοδοτήσει η Τέρνα, λοιπόν, το καθάρισμα και να πάνε να δουλέψουν στην Τέρνα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Και αυτό τώρα. Αυτό ο καθαρισμός των, ναι, των δρόμων, των δημοτικών και των περιφερειακών είναι υποχρέωση πολιτείας.
Ναι, και αυτή την πρόταση την έχει κάνει προφανώς η Τέρνα στο Υπουργείο, στην Περιφέρεια, στον κύριο Σπανό. Ποιος την έχει αποδεχτεί αυτή την πρόταση? Δεν ξέρουμε ποιος την έχει αποδεχτεί. Ο Υπουργός πήγε και είπε αυτό το πράγμα. Αυτό έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Τα λέτε πολύ ευγενικά. Δεν θα βγάλω το σακάκι μου και θα πετάξω. Καλά. Ο κύριος Κρέκας δεν είναι περιβάλλοντος, Αντρέα μου, είναι και ενέργειας. Ναι, δηλαδή εποπτεύει τη ΔΕΗ. Ο κύριος Μυτιλινέος, ο Σιριζέος, έπαιρνε τα έργα από τη ΔΕΗ. Το πετάξαν έξω. Τώρα κάνανε εθνικό ταβατζή των έργων της ΔΕΗ, τον κύριο Περιστέρη, της ΓΕΚ Τέρνα, που έχει υπόγειες διαδρομές, ο αντιπρόεδρος εταιρείας του με το Μαξίμου. Πήγε λοιπόν ο κύριος Κρέκας και είπε... Τι είπαμε, με ποιον από το Μαξίμου? Ο κύριος Γεραπετρίτης έχει παντρευτεί την κόρη του αντιπροέδρου της ΓΕΚ Τέρνα. Η σύζυγος του κυρίου Γεραπετρίτη είναι νομικός σύμβουλος της ΡΑΕ που δίνει άδειες για τις ανεμογεννήτριες. Ανέκαθεν. Τα έχουμε πει αυτά. Ανέκαθεν. Και πήγε τώρα και ανέκαθεν, είπε. Ανέκαθεν, λοιπόν, λέω, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Ανέκαθεν. Στη ΡΑΕ. Και είπε, και ναι, ναι. Και είπε τώρα ο κύριος Κρέκας, διαφημίζοντας πόση καλή είναι εταιρεία η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη που παίρνει έργα από τη ΔΕΗ, που εποπτεύει ο Κρέκας, τραβάτε στην καλή εταιρεία να δουλέψετε. Θα φροντίσω κι εγώ με κανένα μπιλετάκι, γιατί είναι πολύ καλή εταιρεία. Δεν ντρέπονται λίγο. Καταλαβαίνει τώρα τι μα λέει συνάδελφο. Αυτό πήγε λέω, ως Κρέκας dealer της ΓΕΚ Τέρνα και θα πάνε να εξηγήσει ο εισαγγελέας. Μα τα εξήγησε. Τα εξήγησε. Δεν ξέρω αν έχει μπει σωστά ο τίτλος να απασχοληθούν στην εταιρεία Τέρνα. Να απασχοληθούν σε πρόγραμμα. Σε πρόγραμμα της εταιρείας Τέρνα. Αλλά εσείς μας λέτε, αγαπητοί συνάδελφος, συνάδελφε, ότι κατά βάση αυτό πρέπει να το κάνει το κράτος. Βέβαια. Και το ερώτημα που γεννάται, πέραν της παραμέτρου που θέτει ο Άρης Πίνος, που είναι άλλη τάξη συζήτηση, πολιτική, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος το ενέκρινε αυτό. Ποιος έδωσε την άδεια. Ποιος έδωσε το OK να γίνει κάτι που οφείλει να το κάνει το κράτος. Το Υπουργείο Ενέργειας, ο Κρέκας. Δεν ξέρω, ρωτάω. Μα αφού πήγε ο Κρέκας, ποιος το έδωσε? Δεν ξέρω, εγώ. Μπορεί να το πήγαινε άλλος. Ο κύριος Πανός, τι λέει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή αυτές τις μέρες? Έχει δεχτεί τέτοιο πράγμα? Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, κύριε Σπίνο, εδώ. Μάμα, βρε Αντρέα μου, ένα έργο είναι από τον κύριο Σκρέκα, είναι από το Υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, να καταλάβουμε, σε εκλεγμένη δημοκρατική κυβέρνηση. Μάλιστα. Πήγε κρυφά σήμερα ο Σκρέκας με τον Αμυρά. Και ακούστε εδώ ένα φαινόμενο, για να τρελνόμαστε. Ο Αμυράς έχει βάλει ως υποψήφιο βουλευτής με άλλο κόμμα και έχει εκλεγεί βουλευτής με άλλο κόμμα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Με την Νέα Πάμε Δημοκρατία τώρα... έχει βγει. Ευρωβουλευτής. Ναι, ναι, Ευρωβουλευτής. Ναι, ναι, ναι. Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Έλα, λοιπόν, σε παρακαλώ. Πάμε τώρα στην ουσία. Λάθος, πήγε κρυφά λοιπόν ο Κρέκας τώρα σε ένα δασαρχείο, χωρίς τους πολίτες, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφου. Μ' άφησε με να ολοκληρώσω. Θέλω να σου πω κάτι που δεν ξέρεις. Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω. Πήγε κρυφά σαν τον Ποντίκη να κοροϊδέψει τον κόσμο. Απέβαλε δημοσιογράφους. Δεν πήγανε να ενημερώσουν. Είναι πρώτος επιλαχών. Σε ποιο κόμμα? Προσέξτε να δείτε παρένθεση σημαντική. Με ποιο κόμμα έχει κατέβει ευρωβουλευτής σε πρώτες εκλογές? Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Καλά. Καλά τώρα, εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Πήγε Πάμε κρυφά λοιπόν σαν τον Ποντίκη ως Κρέκας. Ακούσουμε την κυρία Ζησίμου. Ακούστε με λίγο. Προσέξτε να δείτε σημαντική παρένθεση. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ο κύριος Σπίνος συνεχίζει μιλάει. Ακούστε με Όχι, λίγο. Σημαντική παρένθεση. Στο δασαρχείο λοιπόν που συναντήθηκαν, καλέσανε μόνο τους δασικούς συνεταιρισμούς και αυτούς κατά μόνας. Φοβερό. Δηλαδή, σε ένα τέταρτο να έρθει ο δασικός συνεταιρισμός Τροφιλιάς. Μετά από ένα τέταρτο, για παράδειγμα, Κερασιάς. Μετά από ένα τέταρτο, καταλάβατε. Ναι. Για να πείσουν ευκολότερα τον κόσμο να δεχτεί αυτό. Και μάλιστα το άλλο το προκλητικό, βέβαια, όταν ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και απεγνωσμένος, μπορεί και να δεχτεί. Τι είπε ο Δήμαρχος, άκουσον. Λέω, όταν σας δίνουν λεφτά να τα παίρνετε, να μην τα πετάτε. Είπε ο Δήμαρχος... Να τον κόσμο. Ναι, ναι. Τραγικό. Κυρία Ζησίμου, ο Δήμαρχος... ο Δήμαρχος εκεί, σε ποια... Να λέμε ονόματα. Ποιος Δήμος? Για ποιο Δήμο του μιλάω? Του Δήμου Μαντουδίου, ναι. Λίμνης Αγία Άννας. Ο Δήμος Μαντουδίου, ο Δήμαρχος είπε λοιπόν, αν σας δίνουν λεφτά να τα παίρνετε. Από μια άποψη εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τι άλλο να πει, αλλά ο κύριος Δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, το προηγούμενο... Χωρίς συμβάσεις, δηλαδή πώς θα πάνε, τι δουλειά, πώς θα πάνε την Τέρνα να δουλέψουν έτσι. Λεφτά, άλλο λέω, λεφτά, ο κύριος Δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ζησίμου, το προηγούμενο διάστημα κατήγγειλε όλα αυτά τα οποία γίνονταν, υποτίθεται, εκεί. Ναι. Τα ξέχασε τώρα? Τι να σας πω. Μάλιστα. Γιατί σας χάνω.
Άρη. Φοβούνται να έχουν λαό απέναντί τους, γιατί φοβούνται να χτυπήσουν την οργή του λαού. Και καλά κάνουν. Και όσο πλησιάζουν αυτά, η οργή του κόσμου μεγαλώνει. Κανένας δεν λέει η οργή να γίνει βία. Τα όπλα σε μια δημοκρατία είναι τα επιχειρήματα. Και οι σφαίρες των όπλων είναι οι ψήφοι. Αυτό μην το ξεχνάει κανένας. Γιατί αυτό που επενδύει η κυβέρνηση απέναντι στον κόσμο είναι ότι θα ξεχάσει. Όπως τα έχει ξεχάσει όλα. 40 χρόνια έχει επιτρέψει σε πολιτικούς απατεώνες να βρίσκονται στα έδρανα της Βουλής. 7.500 το μήνα. Πηγαίνετε με τα καμένα σπίτια εσείς απόψε και φάτε στάχτη. Και αφήστε αυτά τα πολιτικά αρετάλια να είναι μέσα στο κοινοβούλιο με 7.500 το μήνα. Συνάδελφο, να γυρίσουμε στη συνάδελφο. Να πω στο μεταξύ. Παρακαλώ να πούμε ότι και απόψε τώρα ο χρόνος δεν επαρκεί, αλλά μπορούν να επικοινωνούν κάτοικοι τηλεθεατές από την περιοχή των Βιλίων με το alert για να έχουμε επικοινωνία και για την αυριανή εκπομπή, γιατί όπως φαίνεται ο Φιάλτης, ό,τι και να γίνει απόψε, δεν είναι πρόσκαιρος. Πολλά ζητήματα έχουν ανακύψει. Να έρχονται σε επαφή μαζί μας κάτοικοι από την περιοχή των Βιλίων, να μιλήσουν, να μας πούν, να μας καταγγείλουν, να μας αποκαλύψουν και για την αυριανή εκπομπή, αφού απόψε ο χρόνος σιγά σιγά περνά, εκτός και αν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Άρα, κυρία Ζησίμου, ανακεφαλαιώνοντας, λίγες μέρες μετά από την καταστροφική πυρκαγιά, το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι δεν έχει γίνει τίποτα επί της ουσίας από αυτά τα μεγάλα λόγια που ακούστηκαν. Ναι, έτσι ακριβώς, και οι κάτοικοι εκεί βιώνουν τον απόλυτο εμπεγμό. Το Σάββατο θεωρώ ότι θα δώσουν μια καλή απάντηση με το δυναμικό συλλαγητήριο που πιστεύω ότι θα είναι. Και θα ήθελα να πω ότι οι κυβερνώντες θα έπρεπε σε τόσο σοβαρές καταστάσεις να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να δείξουν την απαιτούμενη σοβαρότητα στους ανθρώπους αυτούς που καταστράφησαν. Άλλοι βουλευτές, είπατε ότι είπαμε για τον Υπουργό και τον Υφυπουργό που ήρθαν κρυφά. Άλλοι βουλευτές, κυρίως της κυβερνητικής πλευράς, έχουν έρθει, κυρία Ζησίμου, εκεί, έχουν κάνει επίσκεψη στους κατοίκους. Ο Σίμος Κεδίκογλου, ναι, επισκέφτηκε κάποια στιγμή την περιοχή. Ναι. Ο ίδιος λέει και μας έχει στείλει κάποια ενημέρωση, κάποια δελτία τύπου ότι έχει με τους αρμόδιους υπουργούς έρθει σε επαφή και ζητάει διάφορα πράγματα, ναι, σε σχέση με τα αιτήματα των κατοίκων. Ζητάει. Από κάποιον άλλον δεν έχω δει κάτι. Εσείς τον κύριο Κερδίκο που τον είδατε, συνάδελφε, και πήγες στις περιοχές, δηλαδή μιλήσετε με κατοίκους ότι για βρέθηκε μαζί τους? Μου είπανε κάποιοι κάτοικοι ότι άκουσαν ότι πήγε ο Κεδίκογλου εκεί. Εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Α, και οι κάτοικοι άκουσαν από άλλους που άκουσαν. Γιατί και εμένα μου λένε, ναι, ότι, ναι, κανείς δεν τον έχει δει. Δηλαδή στέλνει δελτίο ο Κεδίκογλου πήγα στην περιοχή, αλλά ουδείς τον έχει δει. Μήπως πήγε εξ ουρανού. Ναι, όχι, κάποιοι αυτό, άκουσαν αυτό ότι πήγαν. Αυτό που λέει ο Άρης, γιατί όντως όταν δημιουργήθηκε ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες, όταν έγινε ιστορία, γράφτηκαν διάφορες φημολογίες. Θυμάμαι, κυρία Ζησίμου και Άρη Σπίνο, ότι είχε απαντήσει ότι εγώ δεν είχα πάει. Ήμουνα στην Αθήνα και είχα επαφές με την κυβέρνηση και το Μαξίμο. Αν αναφερόμαστε σε αυτή τη χρονική στιγμή, ότι είχε εκεί πάει στο Μέγαρο Μαξίμου για να δει υπουργούς, πρωθυπουργούς, να κάνουν, να ράνουν, για να διαψεύσει Αυτό που ελέγχθη ότι πήγε εκεί και έγινε αντικείμενο, αν μη τι άλλο, αποδοκιμασιών. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει, κυρία Ζησίμου, ότι όποιοι έρχονται, σίγουρα οι υπουργοί, κύριος Κρέκας και κύριος Αμυράς, έρχονται στα κρυφά. Έτσι δεν είναι? Στα κρυφά ήσαν, θα έπρεπε να το γνωρίζαμε. Και καλά κάνουν, γιατί δεν ξέρουν. Άρα η οργή του κόσμου με την κατακλείδη δεν έχει κοπάσει, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου ο Σπίνος, ότι θα περάσουν οι μέρες, θα ξεχαστούν αυτά, θα. Ότι ο κόσμος παραμένει στα κάγκελα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Η οργή είναι γιγαντιαία. Και θεωρώ ότι το Σάββατο, το είπα και προηγουμένως, ότι θα φανεί. Από εκεί και πέρα όμως. Μπορούμε να καταλάβουμε όταν κάποιος είναι απεγνωσμένος, δεν έχει που να μείνει, δεν έχει τι να φάει όταν δεν έχει δουλειά. Δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς μπορεί να αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος όταν πάνε και του τάξουν έστω και ένα μεροκάματο. Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από αυτή την άποψη. Μπορούμε όμως να κρίνουμε
αυτό τον άθλιο πολιτικαντισμό, για να μην πω καμιά βαρύτερη κουβέντα, από την πλευρά της εξουσίας, από αυτή την ποταπή προσπάθεια εξαγοράς, ακόμα και, της ρουσφετολογικής. Αυτό που λέει ο Αρισπίνος, ότι θα πει ο υπουργός ή ο τάδε παράγοντας εκεί, θα βάλω εγώ τον μπιλιετάκι, μην ανησυχείς, θα πάρω τον τάδε να σε πάρει, να πάρει το μεροκάματο, να πληρώσεις τα έξοδα και να μου χρωστάς την υποχρέωση. Αυτό το άθλιο πράγμα, το πελατειακό, το οποίο αν μη τι άλλο, πολλοί, εγώ θα το πω, ότι πολλοί όταν ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 ή ακόμα και όταν δεν την ψήφιζαν, θεωρούσαν ότι τέλος πάντων αυτό θα έπαιρνε τέλος. Σιγά μην πάρει τέλος αυτή η πρακτική. Αντρέα μου, αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, και απευθύνομαι σε αυτούς που γνωρίζω εγώ, τους τίμιους νοικοκυρέως νεοδημοκράτες, δεν πίστευαν ότι θα έχουν μπροστά τους μια τέτοια πολιτική σπήρα. Δεν πίστευαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εχθρός του χριστιανισμού, θα είναι εχθρός της Ορθοδοξίας, θα είναι φίλος των μεταναστών, θα είναι φίλος επιχειρηματιών και θα μοιράζεται εκατομμύρια. Δεν το πίστευαν αυτό. Δεν πίστευαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα περάσει νόμο που από 15 χρόνια το παιδί θα μπορεί να αλλάξει φίλο χωρίς να ενημερώσει τους γονείς του. Δεν πίστευαν ότι θα κάνει αγώνα η Νέα Δημοκρατία να βάλει την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στα ψηφοδέλτια για να προσεγγίσει τη Συγκρού, την Ομόνια, την Κουμουνδούρου. Δεν τα πίστευαν αυτά. Εγώ αν έχω μία ελπίδα ότι ο νεοδημοκράτης μπορεί να καταστρέψει κάτι, θα είναι αν δω ότι καταστρέφει αυτόν που τους πρόδωσε. Και αυτός έχει όνομα. Δεν είναι γενικά και αόριστα. Λέγεται Μητσοτάκης και Νέα Μάλιστα. Δημοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα είναι να τα παίρνει ο άνεμος. Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να παρακαλέσω, κλείνοντας, την καλή συνάδελφο με το μαχητικό ρεπορτάζ και τις αποκαλύψεις που μας έκανε απόψε. Πραγματικά δημιουργούν τεράστιο, αν μη τι άλλο, πολιτικό θέμα οι αποκαλύψεις για τα διαμυφθέντα μεταξύ του κυρίου Σκρέκα και των εκπροσώπων εκεί της περιοχής. Πρέπει να βγει να απαντήσει ο κύριος Σκρέκας, αν μη τι άλλο, να βγει να απαντήσει, αλλιώς είναι βαρύτατα εκτεθειμένος και υπόλογος για πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα συμμεριστώ κατά ανάγκη αυτά που λέει ο Αρισπίνος, αλλά σε αυτά... Όχι, πρέπει να βγει να απαντήσει, γιατί να και οι κάποιοι απαντήσει. Δεν έχουν καταλάβει ακριβώς τι είπε. Να βγει να απαντήσει ο κύριος Σκρέκας και ο κύριος Αμυράς. Να μιλήσει καθαρά και φανερά. Και να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται και να μας πούν ποιος έχει την αρμοδιότητα και ποιος έδωσε την άδεια μέσω ιδιωτικής χορηγίας. Γιατί υπάρχει μια σύγχυση, δεν έχουμε καταλάβει. Ακριβώς, διότι όλα αυτά συνδέονται, ξαναλέω, με τις ιστορίες των ανεμογεννητριών και τα αιωλικά πάρκα. Και δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό, είναι πραγματικότητα. Έχουν δοθεί οι άδειες. Εκείνο που θέλω να πω, κλείνοντας, κυρία Ζησίμου, είναι να δείτε κι εσείς μαζί με το ρεπορτάζ, αν υπάρχει δυνατότητα τις επόμενες μέρες και αύριο, να υπάρξουν εκπρόσωποι συλλόγων φορέων από την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, να τους φιλοξενήσουμε μέσω ημών στο ανατρεπτικό δελτίο. Το βήμα, το μικρόφωνο του ανατρεπτικού δελτίου παραμένει ανοιχτό και για τους ανθρώπους των Βιλίων, όπως για κάθε άλλη περιοχή, όπως και για τη Βόρεια Εύβοια. Επομένως, κυρία Ζησίμου, είναι στο χέρι σας, είναι στη διάθεσή σας αυτή η δυνατότητα μέσω του Alert TV για τους κατοίκους της περιοχής και τους εκπροσώπους για να μας απαντήσουν. Το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή είπαμε για τους βουλευτές, βεβαίως είπαμε αυτό που είπε ο Άρης Πίνος και εγώ για το Σίμω και Δίκογλου, δεν έχει διευκρινιστεί. Το σίγουρο πάντως είναι, από τα δεδομένα που υπάρχουν, ότι οι μόνοι βουλευτές, Άρη, που έχουν βρεθεί εκεί είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Χατζηγιαννάκης, καλά λέω, και η κυρία Κατερίνη Αλεξοπούλου από την Ελληνική Λύση, που είναι ήδη στην περιοχή, όπως και κλιμάκιο του κόμματος Ελληνικής Λύσης. Και βεβαίως να πούμε, θα το πούμε και αύριο αναλυτικά, ότι την Παρασκευή κλιμάκιο του Alert TV μαζί με κλιμάκιο συναδέλφους από τον Focus FM, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα είναι στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας να παραδώσουν υλικό, να παραδώσουν ένα τμήμα από το υλικό, το συγκλονιστικά πολύ υλικό που συγκεντρώθηκε και εδώ και στη Θεσσαλονίκη για τους πυρόπληκτους. Συγκλονιστικά πολύ υλικό, όντως, γενικότερα. Ορίστε. Λέω συγκλονιστικά πολύ υλικό γενικότερα. Η αλληλεγγύη που έδειξε ο κόσμος είναι φτωχή η λέξη, να πω, συγκινητική. Το ζήσαμε κι εμείς. Μέχρι κάτω τις σκάλες είδα να έχουν μαζευτεί στην είσοδο πακέτα ολόκληρα. Δεν χωράγανε στα γραφεία εδώ του Alert TV. Και γι' αυτό την Παρασκευή ήδη το κομμάτι που αναλογεί για τη Βόρεια Εύβοια, διότι βεβαίως υπάρχει η Πελοπόννησος, υπάρχει η Αχαΐα, υπάρχουν πολλές περιοχές.
Και δόξα τω Θεώ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο κόσμος πράγματι έχει ανταποκριθεί. Και βεβαίως, κυρία Ζησίμου, θέλω να επαναλάβω ότι το βήμα, ξαναλέω, του Alert TV για να φιλοξενήσουμε, να ακούσουμε τις φωνές, τις κραυγές, τις απόψεις, τα παράπονα, τις αποκαλύψεις, καταγγελίες των κατοίκων, των εκπροσώπων των φορέων, κάθε οντότητας από την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, δεν μας ενδιαφέρει κομματικό χρώμα, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, μας ενδιαφέρει ο τόπος, μας ενδιαφέρει να στηριχτεί στη φάση αυτή που πάνε να το ξεχάσουν ή να το κουκουλώσουν ή να το ωρεοποιήσουν, να βγαίνει μόνο η αλήθεια και τίποτε άλλο. Κυρία Ζησίμου, σας ευχαριστώ. Εφόσον την Παρασκευή, εφόσον την Παρασκευή θα είναι κλιμάκιο του Alert εκεί, θα ήταν πολύ καλό να παρακολουθήσετε το Σάββατο και το συλλαλητήριο. Ωραιότατα, ωραιότατα. Θα συνεννοηθούμε με τους συναδέλφους για να το καλύψουμε. Κυρία Ζησίμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε εσάς και στους συντοπίτες σας σε όλη τη Βόρεια Εύβοια. Καλό σας βράδυ. Πάμε να δούμε το σκίτσο. Λοιπόν, εδώ, Πέτρο Τσολάκης. Και είναι σίγουρο πως πρόκειται για σχέδιο εμπρισμών. Και βέβαια είναι. Είδες εσύ πουθενά εδώ και χρόνια σχέδιο αντιπυρικής προστασίας για τα δάση της χώρας? Άρα Σπίνο, εσύ μάλλον το έχεις εμπνεύσει το σκίτσο με αυτά που λες. Πολύ σωστός ο Πέτριος Τσολάκης και πολύ εύστοχος. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο. Ξαναλέω ότι τα τηλέφωνα, τα μικρόφωνα του Alert TV για τους κατοίκους των Βιλίων και της Βόρειας Εύβοιας παραμένουν ανοιχτά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επόμενες ώρες και αύριο για να έχουμε επικοινωνία, να βγείτε να μας πείτε τι συμβαίνει από πρώτο χέρι, χωρίς πια συντόματα, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς συγκαλύψεις, όπως επιχειρείται από την πλευρά της πολιτείας, δυστυχώς, όπως βλέπουμε. Να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που είστε εδώ μαζί μας, ακόμα και αυτές τις μέρες. Η στήριξη και η αγάπη και η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε είναι πράγματι συγκινητική και νιώθουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε όλοι εδώ σε αυτό. Καλό σας βράδυ.